καλωσύνη σας σε όλους που σήμερα επιλέξατε την αρχεία της Δευτέρας να είστε εδώ. Συνάντηση με επιχειρηματίες από την Καβάλα και την Δράμα που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό. Είχε σε ξενοδοχείο της Καβάλας ο Υφυπουργός Εξωτερικών σε θέματα οικονομικής διπλωματίας Κώστας Φραγκογιάννης. Ήμουν για το τριήμερο για μια ιδιωτική επίσκεψη και με ευκαιρία την παραμονή μου συγκεντρώσαμε παραγωγούς της πόλης μας, του νομού μας, ιδιαίτερα αυτούς που ασχολούνται με τρόφιμα, με μάρμαρα, με ποτά, με υνοπαραγωγούς, για να κουβεντιάσουμε το αναπτυξιακό πρόγραμμα των εξαγών της κυβέρνησης και τα ιδιαίτερα μέτρα τα οποία παίρνουμε προκειμένου να προωθήσουμε την εξωστρέφεια της χώρας μας. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση, θα μιλήσουμε για όλα τα μέτρα τα οποία τόσο το Enterprise Greece όσο και ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων έχουν θεσπίσει, για το όραμα της κυβέρνησης και το όραμα της οικονομικής διπλωματίας και εξωστρέφειας που είναι σχετικό με αυτούς τους κλάδους. Πράγματι, είμαστε κοντά στο να συμφωνήσουμε μια βιομηχανική μονάδα στη βιομηχανική περιοχή της Καβάλας. Δεν θα γίνει τις επόμενες μέρες, θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Όταν θα έχω κάτι πιο όριμο και κάτι πιο έτοιμο να πω, θα σας το πω. Ο κύριος Φραγκογιάννης αναφέρθηκε και στην δεύτερη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομολογό του Σεντά τον Αλ. Ήταν η δεύτερος γύρος της θετικής ατζέντας, της κουβέντας που κάνουμε με τον ομολογό μου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τον κύριο Σεντά τον Αλ. Ήταν μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Κάναμε μια επισκόπηση της προόδου των εργασιών που έχουν γίνει τόσο από πλευράς Ελλάδος όσο και από πλευράς Τουρκίας. Νομίζω μια πολύ σημαντική και καλή συνάντηση, ευχάριστη συνάντηση, ουσιαστικά με εξαγωγικές επιχειρήσεις του νομού Καβάλας. Το εξαγωγικό τμήμα, θα λέγαμε, και γενικότερα οι εξαγωγές και εξωστρέφεια των επιχειρήσεών μας είναι μια προσπάθεια που θέλουμε να την ενδυναμώσουμε. Είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που έχουμε και τον υφυπουργό μας, τον Κώστα τον Φραγκογιάννη, σε αυτή την κέρια θέση και νομίζω ότι μπορούμε να αναπτύξουμε νέες προτάσεις, νέες σκέψεις, νέες ιδέες που θα βοηθήσει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Νομίζω μέσα σε μια τέτοια συνάντηση που έχουμε βασικές εξαγωγικές επιχειρήσεις από σημαντικούς κλάδους, όπως είναι η αγροδιατροφή, όπως είναι τα δομικά υλικά, τα μάρμαρα, το θα λέγαμε πρωτογενής τομέας, νομίζω θα βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα και ο ίδιος και ελπίζω μέσα από τη συζήτηση να δοθούν και νέες, θα λέγαμε, νέα τροφή για τα επόμενα βήματά μας. Με την ευκαιρία της έλευσης για ιδιωτικούς λόγους του κυρίου Φραγκογιάννη στην Καβάλα, επωφεληθήκαμε κι εμείς ώστε να συγκαλέσουμε αυτή την μικρή σύσκεψη, χαλαρή, ενημερωτικού χαρακτήρα, να γνωρίσουμε από κοντά τις εξαγωγικές επιχειρήσεις του νομού μας. Θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες συναντήσεις με φορείς εξαγωγικούς στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της περιφέρειάς μας και βέβαια και σε όλη την Ελλάδα, φαντάζομαι, αυτό είναι η δουλειά του Υπουργού. Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι ανάγεται στους σκοπούς της εργοανάπτυξης να βοηθήσουμε όλο αυτό το κλίμα, να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες να μιλήσουν, να εκφραστούν, να διατυπώσουν τις απορίες τους, τις ενστάσεις τους, τις ανησυχίες τους, να ενημερώσουν κιόλας τον Υπουργό, την κυβέρνηση, για τις πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Και αυτό ήταν λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία. Δυστυχώς λείπει ο Αρχιέλαος Γρανάς, ο πρόεδρος της Εργοανάπτυξης. Εν πάση περιπτώσει, τον αναπληρώνω εγώ σήμερα σε αυτή την εδώ τη συνάντηση. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει εδώ ένα πολύ δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας μας και πραγματικά είναι ευτύχημα το ότι συναντιόμαστε τώρα με το τέλος της πανδημίας.